Τώρα μπορώ να εισάγω το θέμα. Παιδιά μου. Α, όχι. Ναι, μπαμπά. Καλησπέρα. Όχι, όχι. Λοιπόν, το σκέφτηκα πολύ αυτό το βίντεο, το τώρα που θα γινόταν, και σκέφτηκα ότι υπήρξε μεγάλη ανάγκη το καλοκαίρι τούτο για ευρέσεις ανθρώπων και πώς έκατσε πάνω στη φάση που ξεκουραζόμασταν κι εμείς σαν άνθρωποι. Λυπόμαστε. Αλωνίσατε όμως εσείς και βρεθήκατε με ανθρώπους που θα θέλατε να τους έχετε βρει καλά και δεν τους βρήκατε καλά και τώρα εμείς εδώ τι πρέπει να έρθουμε να κάνουμε, να σας τους βρούμε εμείς και να κάνουμε πάλι τη βρώμικη δουλειά για σας. Αν και μετά από 2 επεισόδια, 3 όπως έχουμε κάνει, θα πρέπει να έχετε μάθει, δηλαδή στόχος αυτής της στήλης είναι να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Δηλαδή να πηγαίνετε κατευθείαν και να λέτε «Γεια, θέλω το τηλέφωνο σου, γεια, θέλω το Instagram σου». Να μην χρειάζεται να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Να πηγαίνετε και να λέτε, για να μην σε ψάχνω στους Carotards, by the way, κάνε και ένα subscribe άμα δεν τους ξέρω. Που γιατί δεν μας ξέρεις, αλλά τέλος πάντων, δώσ' μου λίγο τα στοιχεία σου να κάνουμε μια εξακρίβωση. Και μετά θα βρίσκουμε μόνο αυτά που λέγαμε στην αρχή. Παλιούς συμμαθητές, θέλω να σας πω εκείνο, δηλαδή. Τις παράπλευρες απώλειες, ναι, ναι, αδερφέ. Ναι, ναι. Δεν θέλω να εφησυχάζεστε ότι θα βρεθούμε εμείς και θα σας τον βρούμε αυτόν που ψάχνετε. Πρέπει μόνοι σας να κάνετε τη δουλειά. Δεν τα περιμένετε όλα έτοιμα. Έγινε η μάνα μου τώρα. Κανονικά. Όχι, απλά ήθελα να το ξεκαθαρίσω, γιατί δεν θέλω μετά να μας στέλνουν μόνο είδα τον τάδε στον δρόμο. Θέλω και αυτά τα ωραία τα πριν 150 χρόνια είχε γίνει, ναι, αυτό. Ήταν ωραία. Είδα τον τάδε στον δρόμο και δεν σας έχω ανάγκη γιατί τον βρήκα μόνη μου. Ε, τι λέτε, αυτά δεν θα παρεξηγηθούμε. Ίσα-ίσα θα χαρούμε που θα έχετε κάνει μόνοι σας αυτό το μεγάλο βήμα. Μισό λεπτό, πατέρας μου. Έλα, μπαμπά. Ξεκινάμε. Βεβαίως. Πριν ξεκινήσουμε... Ναι. Να πούμε ότι κάτω στο κουτί πληροφοριών θα βρείτε τη φόρμα στην οποία μπορείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπαίνετε και να μας ζητάτε βοήθεια. Αλλά όχι για τα πάντα, σχετικά με τη συγκεκριμένη στήλη. Και δεύτερον, όποιος στέλνει μηνύματα στο Instagram, στο Αλέξανδρο, στο Carrot, στα email, θα παίρνει τα αρχίδια μου, γιατί έχουμε πει 100 φορές ότι η δουλειά γίνεται στη φόρμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ πρόσφατο και δεν ήξερα πού να πάω για να τον βρω. Σε είδα στη συναυλία των Villagers of Ioannina City που πραγματοποιήθηκε στο Βόλο χθες στις 23 Σεπτεμβρίου, στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ιωνίας. Ήσουν το ψηλό, λιγνό, μελαχρινό παιδί γύρω στα 18 με 20, με το μαύρο, αν θυμάμαι καλά, τζιν παντελόνι και το ριχτό μπλε με μαύρο πλέιτ πουκάμισο, συνοδευόμενο από δύο κοπέλες. Η μία εκ των οποίων ήταν ξανθιά με αφέλειες και καθόσασταν στις μπροστινές θέσεις προς το κέντρο, δεύτερη-τρίτη σειρά. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συναυλίας σηκώθηκες και εξαφανίστηκες για ένα μικρό διάστημα. Πήγες πάνω, επέστρεψες τρώγοντας κάτι. Ορκίζομαι τη συναυλία παρακολουθούσα, αλλά σύντομα επέστρεψε στην παρέα σου. Να σημειώσω εδώ ότι έπινες μπύρα από το μπουκάλι. Νομίζω φίξ είχε κάτι μπλε πάνω, δεν πρόσεξα. Με το που σε είδα να μπαίνεις μέσα στο θέατρο και να περνάς από μπροστά μου, δεν μπόρεσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Καταλάβαμε. Είχες μια τόσο όμορφη, χαλαρή και ταυτόχρονα γεμάτη αυτοπεποίθηση ενέργεια που γέμιζε το χώρο γύρω σου σε δευτερόλεπτα, καθιστώντας το πρακτικά αδύνατο να μη σε προσεξεί κάποιος. Αν είχα το θάρρος να έρθω να σου μιλήσω πριν φύγεις, θα σου έλεγα ότι έχεις ένα πανέμορφο χαμόγελο και πολύ όμορφα, εκφραστικά καστανά μάτια. Ανταλλάξαμε κάποιες πεταχτές ματιές, σκόπιμες από την πλευρά μου, τυχαίες υποθέτω από τη δική σου. Λίγο το υπερβολικό κρύο που έκανε εκείνη τη βραδιά, λίγο ο δισταγμός μου και πολύ το γεγονός ότι κάποια από την παρέα σου θα μπορούσε να ήταν η σχέση σου και δεν ήθελα να φέρω κανέναν σε δύσκολη θέση, ήταν οι λόγοι που δεν σε προσέγγισα. Κυρίως η εσωστρέφειά μου. Δεν ξέρω τι άλλο να πω πέρα από το γεγονός ότι δεν σε έχω βγάλει από το μυαλό μου και μετανιώνω που δεν σου έπιασα την κουβέντα όταν έληξε η συναυλία και τοποθετούσαμε τα μαξιλαράκια στις στιβάδες δίπλα στην πίσω έξοδο. Ελπίζω να είσαι καλά. Θα κοιτάω τα σχόλια του βίντεο, αν λάβουν το συγκεκριμένο, με τις ελπίδες ότι ίσως το έχεις δει και με ακόμα λιγότερες ελπίδες ότι ίσως με πρόσεξες κι εσύ. Ονομάζομαι Έλενα, είμαι 18 και ελπίζω να σε βρω. Ιστερόγραφο. Έχω κρατήσει το ειστήριο από τη συναυλία που γράφει πάνω 4-35. Φορολογική λογικά. Λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσουμε τα δέοντα, θέλω, επειδή με τρίγκαρε πολύ αυτό που είπε ότι. Τι θέλει, μωρέα, και αυτή η συχαμένη. Το βλέπουμε. Δυστυχώς. Όταν λέμε να μας παρακολουθείτε, δεν εννοούμε να κάθεστε έξω από τα παράθυρά μας και να μας κοιτάτε σαν γκρι που λες. Σαν το Βασιλείο. Λοιπόν, ήθελα να πω ότι στο τελευταίο πάρτι που πήγα προ-COVID, το Αγίου Βαλεντίνου με το Σίγιο. Ναι, με τον Μπάμπι Μπατμανίδη Company. Με τον Μπάμπι Μπατμανίδη Company, βεβαίως, πάρα πολύ ωραία είχαμε περάσει. Κόζαρα κάποιο σχετικό αγόρι. Ναι. Και δεν ήξερα αν μπορώ να πάω να του μιλήσω, διότι καθότανε με μία κοπέλα συνέχεια όλη μέρα, σε όλο το πάρτι. Κακομπελά βρήκαμε. Κοίταζα εγώ, κοίταζε αυτό, λέω τι κατάχει γκόμενα και με κοιτάει. Τι γίνεται εδώ, ρε πούστη μου. Και αφού γίνονται τα δέοντα στο τέλος
και λίγο πριν φύγουμε, που κάνω γεια στο φευγιό, γιατί λέω φευγιό είναι, who cares. Με πιάνει και μου λέει τι έτσι θα αφήσει ο οδός μου κάτι, τηλέφωνο, Insta κτλ. Και τον ξαναπετυχαίνω πιο πάνω μετά, γιατί αργήσαμε να φύγουμε, γιατί κάναμε κάτι πάνω, δεν θυμάμαι τι. Ναι. Και με πιάνει και μου μιλάει. Μου λέει γιατί πήγες να φύγεις έτσι, ξέρω εγώ, χωρίς να μου μιλήσεις κτλ. Τύπο αφού κοίταζες μωρί όλο το βράδυ, κάντε την όλη τη δουλειά. Λέω γιατί μπορεί αυτή η κοπέλα δίπλα σου να μην ήταν πολύ χαρούμενη ερχόμενη να σου μιλήσω. Και μου λέει αυτή η κοπέλα δίπλα μου είναι η αδερφή μου. Ορίστε. Λέω, οκ, okay, ακούω τι λες. Πιάνομαι από αυτό που λέει η Σιλένα και πριν δώσω τα εύσημα στην κοπέλα, διότι τέτοια περιγραφή που προσέξετε, προσέξτε, έχει δει τα βίντεο, ξέρει γενικά πώς λειτουργεί η διαδικασία και ότι όσες περισσότερες λεπτομέρειες δώσεις, τόσο πιο πιθανό είναι να βρούμε αυτό που ψάχνεις, γιατί μπορεί να διαβάζουμε βουλωμένο γράμμα, αλλά okay, δεν κάνουμε και θαύματα. Θέλω να πω ότι επειδή έχουμε βρεθεί όλοι σε αυτή τη συνθήκη που αναρωτιόμαστε, ρε παιδιά, άμα έχει πάει με την κόμενα στη συναυλία μας συνοδεύεται, υποθέτουμε ότι ένα φιλί δεν θα δώσουν. Εσύ, δεν θα είναι λίγο πιο ζεβουζέ. Δεν είπαμε να καμαλήσουν κιόλα. Είναι άνθρωποι που δεν είναι ζεβουζέ έξω. Ούτε μία φορά. Ναι, ούτε εγώ το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν όντως. Ζουν ανάμεσά μας. Τέλος πάντων, εκεί κάνεις ένα διακριτικό now watch me. Ναι. Για να κόψεις μια κίνηση και νομίζω ότι θα καταλάβεις αν είναι κόμενα. Φαντάσου όμως κι εσύ να πας now watch me έτοιμος με όλα τα αυτά και ξαφνικά εκεί που κάνεις now watch me να σκάσει κοπέλα ακριβώς από δίπλα και να πει τι κάνεις εκεί, φυλάς την ανάπηρη. Και να μάλλον τραβηχτούμε. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Μας έχετε ανάγκη λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Θα μας στέλνετε μήνυμα και θα βγάζουμε εμείς το φίλο την τρύπα. Οπότε όσοι πήγατε Village of Ioannina City, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Θα τα στείλετε μεταξύ σας αυτά. Θα συνεχίσω με το συναυλιακό περιβάλλον, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω πάει σε συναυλία μετά τον COVID και νιώθω πολύ άβολα. Σε είδα έξω από το θέατρο Πέτρα στο Βύρονα μετά τη συναυλία του Χαρούλη στις 22 του Σεπτέμβρη. Εντάξει, εκεί λέω θάλασσα. Εκεί δικαιολογήστε να μην τον βρείτε, διότι θα είχε πάρα πολύ κόσμο. Τραγούδαγες. Α. Οριακά γκάριζες. Το φωτιά μου του Πασχαλίδη. Ήθελα να το διαβάσω επειδή είναι και από τα τραγούδια που μου αρέσουν πολύ. Τελείως αντικειμενική. Και μετά, εντελώς αντικειμενικά, την Ανδρομέδα του Παπακοσταντίνου. Φόραγες ένα μαύρο μπλουζάκι και είχες και μουστάκι. Και σκεφτόμουν εντωμεταξύ, όπως το διάβαζα, φόραγες ένα μαύρο μπλουζάκι. Πες μας, καλέ, τι είναι, αγόρι, κορίτσι, έπιπλο, τι είχε σκατά μουστάκι, είναι. Εντάξει. Και μετά λέω, έχει μουστάκι. Ή αγόρι, ή κορίτσι, πια κόψει το λέιζερ. Αυτό. Okay. Ήσουν απ' έξω από ένα ασημία μάξι. Αυτά πρόλαβα να δω. Προφανώς και μ' άρεσε το ρεπερτόριο, μου φάνηκε ωραίο τυπάκι με λίγα λόγια. Αυτά καρά. Το μου μπράβο για το κοινωνικό έργο σε περίπτωση που βρεθεί. Αυτό είναι το Insta μου. Έχουμε ξαναπεί ότι άμα γράφετε Insta, εμείς θα τα διαβάζουμε. Όποιος δεν θέλει να φανεί το Insta του, δεν κάνουμε εμείς διαμεσολαβητές. Αγγελική. Με λιγότερες λεπτομέρειες, αλλά ήθελα να κρατήσω το συναυλιακό περιβάλλον. Βεβαίως. Γιατί κάποιος που ξέρει κάποιον που πήγε στη συναυλία κτλ. Θα πει εύκολο. Για δες εδώ, θα το στείλει αυτό σε κάποιον άλλο, κάπως θα γίνει. Αυτά είναι πρώτη δημοτικού πια. Συνεχίζω με κάτι του φαγητού. Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, κατά τις 4 με 5 το μεσημέρι, στο Brothers in Law, στην Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, ο κούκλος με τα μεγάλα γυαλιά ηλίου που δεν τα έβγαλε, κρίμα, και τα μπουκλίνια που ήταν με την παρέα του, ας εμφανιστεί. Αν εμφανιστεί, σε παρένθεση, και δεν έχει σχέση, ας στείλει μήνυμα στο Αναστασία Σωμαράκη, κάτω Παύλα Σωμαράκη. Παιδιά, Θεσσαλονικής, που τόσο σας αγαπάμε. Και που το έχουμε έρθει... Brothers in Law. Και τον Brothers in Law. Πόσο πολύ το αγαπάμε. Άμα μας ακούει, ξέρει πού θα μας βρει να κάνει τη χορηγία. Να κάνει ένα delivery καταρχάς, Θεσσαλονίκη Αθήνα. Όποιος κούκλος με μπουκλίνια και γυαλιά που δεν τα βγάζει, που αυτή είναι λίγη. Και αν αυτός δεν νιώθει κούκλος. Εντάξει τώρα ρε παιδιά, σας λέει κάποιος άλλος κούκλος. Δεχτείτε το. Δεν πειράζει, κούκλο σας λέει. Αν μας ακούς εσύ που ξέρεις ποιος είσαι, γιατί πριν δύο Σαββατοκύριακα έτρωγες στον Brothers in Law στη Θεσσαλονίκη, 2-3 μέχρι να βγει αυτό το βίντεο, στείλες την Άντση, άμα έχει σχέση, δεν θέλουμε να στη διαλύσουμε, είμαστε καλοί άνθρωποι. Πίσω σε αυτά που μου αρέσουν εμένα περισσότερο, γιατί τα γκομενάκια, άμα θέλετε θα τα βρείτε. Ναι. Καλοκαίρι 2010. Φρεσκότατο. Σπαρταράει. Εγώ περίπου 8 ετών. Αν ακούει ο νομοθέτης, μπορεί να μας κλείσει το κανάλι τώρα. Μα αυτή είναι η κάψα μου, να μην βρίσκουμε μόνο γκομενικά, να βρίσκουμε χαμένες φιλίες, να βρίσκουμε χαμένες οικογένειες. Εντάξει. Να λέμε πράγματα που δεν υπόθηκαν ποτέ. Δεκτό. Καλοκαίρι 2010, εγώ περίπου 8 ετών. Είχαμε έρθει στην Κύθνο με την οικογένειά μου για ένα γάμο και μέναμε σε κάποια ενοικιαζόμενα. Ήσασταν δύο αδέρφια, το ήσασταν, δεν γράφεται έτσι. Ήσασταν δύο αδέρφια, ένα κορίτσι, η μεγαλύτερη, και ένα αγόρι. Σγουρά μαύρα μαλλιά.
γείτονές μας ντόπιοι και κάναμε πάρα πολύ παρέα. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά μου έχει μείνει ως μια πολύ νοσταλγική και όμορφη ανάμνηση και ήθελα να δω πού σας βρίσκει πλέον η ζωή. Αν με θυμάστε, βρείτε με στο Insta. Πώς καταδιαβάζετε αυτό? Στο Insta παπάκι Ατενέα Γιάν. Α, Αθηνά Γιάν δηλαδή. Ιστερόγραφο έχω και φωτός μαζί σας, οπότε αν καταλάβετε ότι είστε εσείς αλλά δεν με θυμάστε, έχω τα διαπιστευτήρια. Έτσι. Πολύ θέλω να μεταφερθούν αυτές οι παλιές φωτογραφίες. Να δούμε τώρα πώς είναι τα παιδιά, μεγαλώσανε, να ξαναβρεθούν ενδεχομένως του χρόνου στην Κύθνο, να βγάλουν μία ξέρεις μετά από 120 χρόνια. Πολύ χαμένη ωραία, στην πόλη. Vibes. Γιατί με κοροϊδεύει. Και είσαι η Σοφία Φιλιππίδου, που είσαι και Σοφία Ελένη Κατερίνη. Άρα και είσαι και ηθοποιός, άρα πόσα μαζί να. Πρέπει να αρχίσω να κάνω το «ο». Πρέπει να κάνεις, ναι. Θα ήταν μια καλή αρχή. Και τώρα πάμε σε κάτι που αποδεικνύει για άλλη μια φορά το πολύπλευρο κοινωνικό έργο που επιτελεί αυτή εδώ η στήλη. Γνωριστήκαμε σε dating app, σε παρένθεση Badoo, το οποίο εγώ διέγραψα κατόπιν φρίκης, πριν σκεφτώ να του ζητήσω κάποιο άλλο μέσο επικοινωνίας. Σε παρένθεση, ναι, μαστιγώστε με, αλλά το έκανα. Τον λένε Άγγελο. In his 20s, δεν θυμάμαι ακριβώς ηλικία, είναι αρχιτέκτονας λογισμικού, δηλαδή τώρα ψάχνουμε, καταλαβαίνετε. Τι είναι ο αρχιτέκτονας λογισμικού? Κάποιος πολύ μορφωμένος. Έχει μεταπτυχιακό από το παπί, έχει γαλάζια μάτια και ωραίο χαμόγελο. Εγώ, Γαβριέλα, 25, δουλεύω στις εκδόσεις. Μας έχει στείλει και το email της, εντάξει, το email δεν θα το δώσουμε, διότι δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Thank you in advance. Και αυτή η ιστορία με έχει εξιτάρει, διότι πρώτον, μπορεί να την ξεκινήσετε τη γνωριμία και να μην την τελειώσετε και πάλι είμαστε εδώ για εσάς. Για το πόσο ηλίθιοι είστε. Ναι, αλλά είστε συνδρομητές μας και σας αγαπάμε. Δεύτερον, διότι πόσοι αρχιτέκτονες λογισμικού έχουν μιλήσει με μια Γαβριέλα. Τι είναι ο αρχιτέκτονας λογισμικού? Είναι αυτός που χτίζει το λογισμικό. Ο αρχιτέκτονας δεν χτίζει. Που σχεδιάζει αυτό που θα χτίσουν οι άλλοι. Το λογισμικό δεν το έχει κάνει αυτό στα σχέδια και το πάνε οι χτίστες λογισμικού και το χτίζουν. Οικοδόμοι λογισμικού και το χτίζουν. Ρίχνουν κάποια ηλεκτρονικά μετά. Ηλεκτρονικά μετά, ναι. Το θέμα είναι ότι μην κοροϊδεύεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί αυτός ο άγγελος και κυριολεκτικά και μεταφορικά, διότι έχει και γαλάζια μάτια. Και να επικοινωνήσει, παρακαλούμε πολύ, με αυτή τη Γαβριέλα, δηλαδή με εμάς, και να επικοινωνήσουμε εμείς με τη Γαβριέλα. Ευχαριστώ. Τώρα έχω βρει ένα από Κέρκυρα. Να το πεις τώρα, αυτό είναι το μεγάλη ανάγκη. Το οποίο Κέρκυρα, 31 Εβδόμου του 21. Ορίστε. Στη Νικηφόρου Θεοτόκη, εκεί στο τέρμα μπροστά από ένα... Τι, εκεί στο τέρμα μπροστά από ένα το περίπτερο... Τα ελληνικά σας. Από ένα περίπτερο. Εκεί στο τέρμα μπροστά από ένα περίπτερο. Εκεί σε είδα για πρώτη και τελευταία φορά. Ξεκινάει πολύ δυναμικά. Ναι, αλλά έχει προδικάσει, λέει, τελευταία και δεν μου αρέσει αυτό. Ναι, άμα είχε ξαναδεί σε εμάς, θα έστελνε. Ισχύει. Ήσουν ψηλή, ξανθιά, γύρω στα 16-17. Υπέθεσα υπέθεσα ξένη, πού θα τη βρούμε την ξένη, βρε αγάπη μου, και πήγε εγώ πήγα να στο διαβάσω. Μη Kate, you straight, εκεί να τελειώνουμε. Τέλος πάντων, με σγουρά μαλλιά στο ύψος των αυτιών και φορούσες μια ρηγαία άσπρη και κόκκινη μπλούζα. Οι ματιές μας συναντήθηκαν όταν πέρασες δίπλα μου πηγαίνοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση που πήγαινα εγώ. Με κοίταξες και σε κοίταξα και εγώ. Συνέχισα να περπατάω, αλλά σταμάτησα και γύρισα για να σε ξαναδώ. Και είχε φύγει. Με κοιτούσες ακόμα. Κιούτ! Με αυτό το υπέροχο βλέμμα. Εν τω μεταξύ, και εγώ τα κάνω αυτά. Συνεχίσαμε αυτή. Τι? Ήμασταν σίγουροι. Συνεχίσαμε αυτή την παράξενη οπτική επαφή, μέχρι που έπρεπε και οι δυο μας να ακολουθήσουμε τις οικογένειές μας που πήγαν προς αντίθετες κατευθύνσεις και έτσι χώρισαν οι δρόμοι μας. Εντάξει, είναι παιδάκια, δικαιολογείται. Από τότε κάθε μέρα σε έψαχνα και ήλπιζα πως θα σε έβλεπα κάπου εκεί τριγύρω. Όχι για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, απλά ήθελα να σε δω. Δεν έτυχε να σε ξαναδώ, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο τον οποίο με κοίταξες. Κανείς ποτέ δεν με έχει κοιτάξει έτσι, πόσο μάλλον μια κοπέλα. Κάντε κάτι να βρεθεί αυτή η κοπέλα που μπορεί να είναι και Ελληνίδα και τζάμπα να τη χάσαμε. Παρένθεση, να αναφέρω σε αυτό το σημείο ότι είμαι κοπέλα και από όσο ήξερα, straight. Τόσο ήξερε, τόσο έλεγε. Και δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Δεν ψάχνω να σε βρω, διότι δεν πιστεύω πώς γίνεται, αλλά θα ήθελα να ξέρει πως με το βλέμμα σου αυτό με έβαλε σε σκέψεις και ίσως με έκανε να καταλάβω κάτι που αναρωτιόμουν πάρα πολύ καιρό. Με έκανε να καταλάβω πως μάλλον είμαι bye. Θα τη βρούμε εμείς αυτή την κοπέλα. Θέλεις να το πεις σε πλάτη, να σου βάλουμε παραμορφωτή φωνή. Όταν ήμουν στρατό, είχα γνωρίσει ένα φαντάζο, ήταν συνοπτικό. Εγώ ήμουν αεροπορία. Και μιλούσαμε και μου είχε πει ότι αρέσει πάρα πολύ ο Χάρι Πότερ. Αυτό το τουάζ μου το είχε ζωγραφίσει με μαρκαδόρο στο χέρι. Και είπα ότι από τότε θα το χτυπήσω. Αλλά δεν ξέρω καν το όνομά του, δεν ξέρω πού είναι, δεν ξέρω τίποτα. Εγώ αυτό θα το βάλω στο βίντεο. Να μην βάλω παραμορφωτή φωνή δηλαδή. Τώρα έτσι πώς γίναμε.
Θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Ημέρα Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου μεσημέρι, στις 15:35, εγώ στο αυτοκίνητό μου, παρένθεση, λευκό Fiat 500, εκείνος στο απέναντι πεζοδρόμιο. Φοράει στρατιωτική στολή και περιμένει επάνω στη Δαβάκη με θησαίος, με κατεύθυνση προς Νέα Σμύρνη. Και κοιταζόμαστε πάνω από μία φορά. Εγώ σταματάω στο φανάρι και εκείνος μπαίνει στο ταξί. Αυτό που ήθελα να σου πω είναι ότι χωρίς να κάνεις τίποτα, μου έφτιαξε τη διάθεση. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Έτσι, επειδή κοιταχτήκαμε, μπορεί και από περιέργεια. Αλλά επειδή πάλι ψάχνουμε σε συγκεκριμένο target group άνθρωπο με στρατιωτική σχολή, ο οποίος κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης. Στρατιωτική στολή. Είπε σχολή. Με στρατιωτική στολή που κυκλοφορεί στα Πέριξ Νέας Σμύρνης και Καλλιθέας, Δαβάκη Θησαίος και παίρνει και ταξί. Δηλαδή, άμα πήρε ταξί από εκεί, κάπου κοντά στην περιοχή θα μένει. Και κοιτάχτηκες με μια κοπέλα. Αν αυτή η κοπέλα σου άρεσε, το Fiat το λευκό το 500, μπορείς να μας στείλεις ένα comment από κάτω, να ψάξεις κοπέλα να σε βρει. Ε? Αλλά αυτός που περιγράφει εδώ θα μπορούσε να είναι και ο πρώην μου. Άρα μην το διαβάσεις. Όχι βέβαια, αυτό έλειπε. Θα του βρω και γκόμενα. Θέλω να βάλουμε τα χέρια μας, να βγάλουμε τα μάτια μας. Τι λες αγάπη μου. Ψάχνω τον κούκλο που γνώρισα σε ένα φαρμακείο της Πέρδικας. Πού είναι η Πέρδικα? Στις 27 Αυγούστου, όταν μου είπε ο φίλος του να μπω να το αγοράσω κάτι τραύμα πλάστ, αφού αυτοί δεν είχανε μάσκα. Όταν έφυγα με τη μητέρα μου, τη ρώτησε αν είμαι κόρη της και αν με παντρεύει. Ορίστε. Να ξέρεις, μου έφτιαξες μια απέσια μέρα. Άσε σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και εγώ θα σε βρω. Απλό λιτό απέριτο. Έτσι. Όποιος είναι θα το βρούμε εύκολα. Στην Αίγινα. Στην Έγινα. Πολύ χρήσιμο ο Βασίλης, το φέρνουμε σε όλα τα γυρίσματα. Συνεχίζω με κάτι πάλι πολύ to the point. Ήταν 5η 1η Ιουλίου. Σε είδα στις τουαλέτες του ακροβάτη στην Πάτρα. Είχες κότσο και φορούσες Adidas βερμούδα. Μου είπες ότι ήσουν αρκετά τολμηρός για να κάνεις το AstraZeneca. Αν είσαι αρκετά τολμηρός, στείλε στο Εύα κάτω Παύλα Girasol, G-I-R-A-S-O-L. Είναι ψεύτικο γιατί εγώ δεν είμαι αρκετά τολμηρή για να βάλω το κανονικό. Και θα τα πείτε εκεί, διότι θα είσαι πολύ τολμηρός και μετά το εμβόλιο θα κάνεις και την αναμνηστική δόση, μην ξεχαστείς, θα στείλεις μήνυμα σε αυτή την κοπέλα που σε ψάχνει. Μπράβο, παιδιά. Άρα δηλαδή ο άνθρωπος είναι και πάνω από 30. Ναι, μάλλον. Ή μπορεί να το έκανε τότε που άνοιξαν όλα τα εμβόλια και μπορούσε να επιλέξει όποιο θες. Και διάλεξε αυτό. Είναι πολύ τολμηρός. Λοιπόν, ρίχτω, είναι το τελευταίο σου, λέω άλλο ένα, κλείνουμε, φεύγω. 26 Αυγούστου. Πήγα για αιμοδοσία στο ΚΑΤ και το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να έχω λιποθυμήσει και ο νοσοκόμος, ο Αλέξανδρος, να είναι από πάνω μου για να με συνεφέρει. Μελαχρινός, αδύνατος και σχετικά ψηλός. Αν το βλέπεις, Αλέξανδρε, αρχικά ευχαριστώ που δεν με άφησες λιπόθυμη στους διαδρόμους και κατά δεύτερον, στείλε μου στο Insta να σε βρω. Λέει η Ελίνα, η Ελίνα. Εγώ θα πω να μην το πούμε τώρα το Insta και να γράψει comment από κάτω. Ναι, ο νοσοκόμος ο Αλέξανδρος. Νοσοκόμος. Μου φάνηκε πολύ, πολύ εύκολο και αυτό να το βρούμε. Βεβαίως, διότι ψάχνουμε πολύ συγκεκριμένα κάτι από το ΚΑΤ και να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο το Εθνικό Σύστημα Υγείας που βρίσκεται πάντα δίπλα μας και μήπως με αυτή την επίκληση στο συνέστημα ο Αλέξανδρος θελήσει να επικοινωνήσει με τη φίλη. Και τι έγινε? Έχει ένα... με ένα ατύχημα. Α, για πες το. Αχιλλέα που σε τράκαραν λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη ενώ ήσουν με τη μηχανή, ευτυχώς που δεν τραυματίστηκες, και σε έπιασε κρίση πανικού και ο οδηγός του αυτοκινήτου σε παράτησε σε να μην έγινε ποτέ τίποτα. Ντροπή. Είμαι η Χρήστα. Καροτάκια μου, μην νομίζετε ότι το έγραψα λάθος και εννοούσα Χρήσα, γιατί όχι, Χρήστα με λένε. Είμαι η Χρήστα λοιπόν που σε πλησίασε με τον αδερφό της για να βοηθήσουν. Θέλω όμως να ξέρεις πως έχω τρελαθεί να σε ψάχνω και επίσης να ξέρεις πως εκείνη η αγκαλιά που σου έδωσα για να ηρεμήσεις ήταν το κάτι άλλο για εμένα. Και χωρίς να θέλω να γίνω υπερβολική, να πω και ότι το άρωμα που φορούσες ήταν απλά τέλειο. Και τέλος, να σημειώσω πως δυστυχώς είχα δουλειές με τον αδερφό μου και δεν μπορούσαμε να κάτσουμε μέχρι να έρθουν να σε πάρουν οι φίλοι σου. Συγγνώμη γι' αυτό, αυτά. Της αξίζει να τον βρει. Της αξίζει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και θα κατακλειδώσω εγώ με μια πολύ συγκεκριμένη επίσης αναζήτηση. Αγαπημένα καροτάκια, εκπέμπω SOS. Περιμέναμε στην ουρά στο πλοίο και μου ζήτησε ένα παιδί στυλό για να συμπληρώσει το χαρτί για τον COVID. Του έδωσα στυλό και μετά, επειδή ήμουν φορτωμένη με πράγματα, του ζήτησα να μου το βάλει σε ένα ψάθινο τσαντάκι που κρατούσα. Φορούσε τέβα και ήταν μελαχρινός. Κάτι σανδάλια. Δεν είμαι σίγουρη αν ήταν με μεγάλη παρέα, πάντως σίγουρα τον περίμενε ένας φίλος του. Συνέβη στις 14 Αυγούστου 3.30 το μεσημέρι στο Blue Star 2 από Αμοργό, στο λιμάνι στα Κατάπολα προς Πειραιά. Εκείνη τη στιγμή σκάλωσα για να πιάσω συζήτηση ή να ζητήσω κάποιο social στην τελική. Στην περίπτωση που βρεθεί το παιδί, το Insta μου είναι το beep, το κρατάμε εμείς διότι δεν θέλει να αναφερθεί. Είστε τέλειοι, σας αγαπώ. Παιδιά,
Πόσες έχουν ψάθει ένα τσαντάκι και σου έχουν ζητήσει να του βάλει μέσα ένα στυλό. Ενώ σου πληρώνει τα χαρτιά. Θέλω να τσαντάκι. Έλεγα, ο Άλεξ, σου πουλάει τώρα. Έχει κάνει χρόνια με νεγάκι. Έχει κάνει χρόνια. Μα όχι, πραγματικά. Επειδή όλοι έχουμε γνωρίσει, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο εκεί στα μπεσβιέ κάπου. Με αυτή τη συγκεκριμένη πληροφορία, δηλαδή αν εγώ φέτο, έτσι όπω γύριζα από την Τίνο, είχα βάλει ένα στυλό σε ένα ψάθινο τσαντάκι, ναι. Θα το θυμόμουν ότι είμαι εγώ αυτό. Γιατί γελάτε? Γιατί εμένα με συγκλονίζει που αυτό που έχεις να σχολιάσεις είναι πόσοι από εσάς έχετε βάλει στυλό σε ψάθινο τσαντάκι. Μα ναι, διότι πρέπει το, πώς να το πω, το πλεονέκτημα ενώ αυτή αυτό τη στήλη είναι ότι μπορεί να γίνει πολύ συγκεκριμένη. Ενώ αυτό που θα έπρεπε να ρωτήσεις είναι πόσοι πήγατε αμοργό φέτος. Όλη Ελλάδα και Τίνο. Εγώ δεν πήγα. Μόνο εσύ δεν πήγες. Αμοργό και Τίνο πήγανε όλοι, οπότε είπα να ξεκινήσω από τα πιο συγκεκριμένα. Εγώ λέω ότι είναι πιο σόφρον αυτοί που πήγανε αμοργό και γυρνούσαν Αθήνα. Αυτοί να ψαχτούν και 14 τους. Αυγούστου, δηλαδή ναι. Ήταν το πρώτο κύμα των εκδρομέων. Και μετά θα το δούμε. Άμα σταλεί το βίντεο σε αυτούς που πήγαν αμοργό, θα βρεθεί αυτός που έβαλε το στυλάκι μέσα στο τσαντάκι. Που ήταν και μια κουκλίτσα. Αυτό. Με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι. Όσο εσείς δεν θα τους βρίσκετε και εμείς θα το κάνουμε καλύτερα από εσάς. Ήταν λίγο μέτριο αυτό. Όσο εσείς θα τους χάνετε και εμείς θα τους βρίσκουμε. Πολύ καλύτερα τώρα. Ευχαριστώ. Θα το στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media και να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Και φυσικά υπάρχει και η φόρμα που μπορείτε να μας γράψετε τα δικά σας αντίστοιχα θεματάκια, τα οποία δεν μπορούν να αφορούν απαραίτητα γκόμενο που είδατε προχθές. Μπορεί να αφορούν και τη φίλη σας πριν από 120 χρόνια. Γιατί εμείς θέλουμε να ενώνουμε οικογένειες. Είχαμε βρει και τον Αλέξανδρο. Για τσάι. Για τσάι. Βεβαίως. Πολύ μου είχε αρέσει. Από το εμπειρογείο. Τι του είχε κάνει η LG Μαρτίνη. Ναι. Για όλα έφταιγε ο Αλέξανδρος για τσάι. Θα μείνει αυτό τώρα, να ξέρεις. Αλέξανδρε, συγγνώμη, έχουμε πάρει το όνομά σου και θα σε κάνουμε εθνικό ήρωα. Και μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια. Τι. Ότι είστε εσείς αυτούς που ψάχνουν. Καλά, αυτό εννοείται. Αυτό έλειπε. Ότι πόσο κοινωνικό έργο επιτελούμε, θεάρεστο. Δεν ξέρω, είχα μια καλή κουβέντα να το πάρουμε λίγο πάνω μας. Γράφτε κάτι. Καλό κάνει. Βοηθάει. Κάντε το και ένα share για να βρούμε τους ανθρώπους που ψάχνουμε, αν είναι εύκολο. Θα βρούμε πολλούς, διότι είναι σπαρταράνε αυτά ακόμα. Δεν έχουν προλάβει να ξεχαστούν. Λες. Καλοκαίρι. Έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Έπεσε το διάλειμμα σε κακή περίοδο για τα ερωτικά σας. Μήπως από του χρόνου το καλοκαίρι να μην κάνουμε διάλειμμα μόνο σε αυτή τη στήλη. Να γίνεται καλοκαιρινό από όπου είμαστε, από την παραλία να τους ψάχνουμε. Και θα την κάνουμε με βιντεοκλήση. Ναι. Zoom με κωδικό θα μπαίνουν και θα κάνουμε τις ανακοινώσεις της ημέρας. Τέλειο. Πόσο θα με πληρώνετε γι' αυτό που θα ξυπνάω εγώ. Την αγάπη και την καταξίωση θα εισπράττει μόνο. Για να κάνω τις ανακοινώσεις της ημέρας μέσα σε Zoom. Τέλεια ιδέα, την κατοχυρώνω. Βοήθεια. Ευχαριστώ.